με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι σύμβουλες σας έχει δώσει γι' αυτό? Μου είπε ότι είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι για να προσέχω. Αυτό. Εντάξει, το συνειδητοποίησα και εγώ με όλο αυτό το που έγινε λόγω του ότι κατέβηκα στις εκλογές που δόθηκε αφορμή. Γιατί άλλο να παιχτεί μια φορά μια φωτογραφία έτσι και να πούμε δύο σχόλια και άλλο που επαναλαμβανόταν τώρα συνεχόμενα λόγω των εκλογών. Και εγώ ήταν διάφορα. Είδαμε κάποιες φωτογραφίες σας πρόσφατα από κάποιες βόλτες που κάνατε με το σκάφος του κυρίου Κούγια. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας ενόχλησαν που βγήκαν αυτές προς τα έξω. Δεν ήταν ότι καλύτερο που με βγάλανε με τα μαλλιά πάνω και τα τυραντάκια, τα μπλουζάκια που μου είχαν φύγει. Τέλος πάντων, σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Εμένα δεν μ' άρεσαν καθόλου. Έτσι, τι να κάνω. Τι αισθάνεστε? Είχατε πει κάτι πολύ ωραίο πριν από λίγο καιρό, ότι όπως γοητεύει στα δικαστήρια, έτσι σας γοητεύσει και εσάς. Και αυτό ακριβώς δεν ήταν λόγια δικά μου. Τέλος πάντων, είπα ότι σίγουρα ένας άνθρωπος, ένας άντρας, τον οποίο το θαυμάζουν όλοι του επαγγελματός του, περιμένουν να τον δουν, να τον απογορεύει. Έτσι το θαυμάζω και εγώ, γιατί σίγουρα αυτό που θέλει, νομίζω, μια γυναίκα πάνω απ' όλα, είναι να θαυμάζει αυτό που έχει δει, αυτόν που έχει δίπλα της. Είναι μια σχέση που τη βλέπετε σοβαρά? Σοβαρά. Σοβαρά δεν μπορείς να βάζεις ταμπέλες στις σχέσεις. Δεν έχω στο μυαλό μου εγώ σοβαρές εξελέξεις, αυτά που μου το πάτε, έτσι όλοι που ρωτάνε για γάμουσα και παιδιά. Θέλω να κοιτάξω την καριέρα μου προς το παρόν, δηλαδή δεν έχω προλάβει, έχω τελειώσει εδώ και 3-4 χρόνια. Έχω πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μου. Δεν θα ρωτήσω, ούτως ή άλλως οι γυναίκες πια δεν παντρεύονται περισσότερες από τα 25 και τα 28 για να κάνουν παιδιά, εάν βλέπεις ότι έχεις μέλλον. Για μπορείς να κάνεις και σε 35, νομίζω. Θέλετε δηλαδή να γίνετε η διάδοχος της Εύης Βατίδου απαραίτητα? Δεν νομίζω να έχω καμία σχέση με την Εύη Βατίδου. Ως προς τι? Ούτε έχω, ούτε θέλω να έχω, ούτε να συγχαίρεται το όνομά μου με το όνομά της. Το ότι κάποια στιγμή υπήρξε στη ζωή κάποιου, υπήρξαν κι άλλες 100 γυναίκες. Δεν έχω καμία σχέση με αυτές και γι' αυτό δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Τι είναι αυτό εσείς που ζητάτε από έναν άντρα? Ζητάω από έναν άντρα? Πια έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, την ηθική. Αυτό είναι το σημαντικότερο και έχει χαθεί από τους άντρες. Μισώ τους άντρες που τους βλέπω κάθε βράδυ έξω και να περιτριγυρίζονται από 100 γυναίκες. Και αυτό είναι που αναζητώ. Τον Αλέξη που γιατί βρήκες? Πραγματικά αυτό που αναζητούσα, αυτό που είπα πριν, την ηθική. Από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα τώρα να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, γιατί κάθε άνθρωπος έχει κάποιες προχρεώσεις από πίσω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να δημοσιοποιούνται κάποια πράγματα παραπάνω από όσο έχουν φτάσει μέχρι τώρα. Και τι λοιπόν στην πολιτική? Βιώνω την κατάσταση, την κακή κατάσταση της οικονομίας μας σήμερα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι νέοι, και θεώρησα ότι πραγματικά αν μπορούσα να κάνω κάτι, γιατί όχι, γιατί να μην το κάνω, γιατί να μην προσπαθήσω κι εγώ. Αντεφρενούμε, αντεφρενούμε, θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Όχι, 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 όχι. Όχι, όχι. Εμένα με στεναχώρησε πάρα πολύ που βγήκανε όλοι και λέγανε μπράβο ο Καστιδιάρης που χτύπησε την Κανέλη. Δεν ξέρω εάν η Κανέλη ήταν ένα πρόσωπο που την είχαν άχτη πολλοί κόσμος. Εμένα με στεναχωρεί όμως που ο κόσμος δεν βλέπει αυτό που έγινε σαν μια κίνηση υποψήφιου βουλευτή ή και βουλευτή τώρα. Έτσι, και την επικρότησε αντί να την κατηγορήσει.